Λοιπόν, αγαπητοί μου, ετοιμάσου γιατί θα σε πάω κοντά στο μέρος που αγαπάς. Δηλαδή, είμαστε παράλληλο άστρο στο αγαπημένο σου μέρος, ένα που κάνεις διακοπές κτλ. Κάνουμε μαζί διακοπές, δεν κάνεις μόνος σου εκεί. Λοιπόν, περνάμε και καλά. Αλλά θα σε πάω σε μια πόλη πάρα πολύ κοντά, η οποία είναι το Ναύπλιο και θα συναντήσουμε την Ελληνίδα Σακύρα. Την Σιντορέλα, την κούκλα Σιντορέλα. Έτσι, έτσι. Οπότε λοιπόν, πάμε να τη συναντήσουμε γρήγορα. Είναι εδώ μαζί μας. Γεια σου, Σιντορέλα. Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Εμείς είμαστε πάρα πολύ καλά και θέλω να σου πω το εξής, ότι μας έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Σε βλέπαμε στο TikTok, ειδικά εγώ είχα κολλήσει μαζί σου και μάλιστα μπήκα στο προφίλ σου μέσα και είδα πάρα πολλά βίντεο και ξετρελάθηκα με σένα. Πάρα πολύ. Όμως ξέρω ότι δουλεύεις επαγγελματικά ως τραγουδίστρια. Θα ήθελες να μας πεις πώς ξεκίνησες και πόσο καιρό είσαι στη δουλειά? Εγώ ξεκίνησα όταν σπούδαζα στη Λαμία. Σπούδαζα νοσηλευτική, καμία σχέση. Και γνώρισα εκεί κάποιους μουσικούς και κάπως έτσι ξεκίνησα με τη μουσική. Μετά ήρθα στην Αθήνα, γνώρισα και άλλους ανθρώπους του χώρου και έχω τραγουδήσει και σε μεγάλα κέντρα και σε μικρά μαγαζιά. Τραγουδάω και έξω στον δρόμο, είμαι καλλιτέχνης του δρόμου και κάνω και το live στο TikTok τώρα που είδατε κι εσείς. Και από ό,τι είδαμε στο TikTok, έχεις διάφορα είδη μουσικής που τραγουδάς. Πώς ξεκίνησες, με ποιο είδος, δηλαδή ποιο είναι το αγαπημένο σου? Ξεκίνησα με τα ελληνικά, τραγουδάω και ισπανικά πολλά. Τραγουδάω σε διάφορες γλώσσες και βραζιλιάνικα και ιταλικά. Γνωρίζεις όμως αυτές τις γλώσσες? Εντάξει, όχι πολλά τραγούδια, τραγουδάω 2-3 τραγούδια από κάθε γλώσσα. Οπότε μαθαίνεις. Ξέρεις τι είναι. Καταρχήν θέλω να πω το εξής, ότι το να είναι ένας καλλιτέχνης του δρόμου είναι πλέον μια πολύ σοβαρή δουλειά και πάρα πολύ καλή. Και απαιτεί να έχεις τρομερές ικανότητες. Η ικανότητα πρώτη είναι αντίληψη του χώρου, μην πες σε κανένα περίεργο που μπαίνει μέσα κτλ. Δεύτερον, ότι εσύ προσωπικά έχεις φωνάρα, εγώ τρελάθηκα. Ναι, μάλιστα σε είδα. Κάποια στιγμή έπεσα με το TikTok. Να σου πω, ήμουν στο παράλληλο άστρο και καθόμουν και έβλεπα εκεί να περάσει η ώρα μου και πέφτω ξαφνικά επάνω σου την ώρα που ήταν ένα πιτσιρίκι και σου μίλαγε. Εγώ δεν κατάλαβα τι τραγουδούσε. Αλλά είδα το πιτσιρίκι όμως σε θαύμασε πάρα πολύ. Και μετά λοιπόν μιλάς μαζί του και μετά ξεκινάς να τραγουδάς. Και έμεινα με το στόμα ανοιχτό. Και έμεινα με το στόμα ανοιχτό γιατί πραγματικά είχε πάρα πολύ ωραία φωνή. Πρέπει να σου πω. Και είναι και σπάνιος ο συνδυασμός βέβαια. Με πολύ ωραία εμφάνιση και πολύ ωραία φωνή. Έτσι, κατά ψέματα εντάξει. Καλά, παίζει ρόλο και η εμφάνιση. Αλλά όχι τόσο πολύ όσο η φωνή που είναι για μένα. Είναι όμως και ωραίος και ο συνδυασμός. Έτσι. Αν και θέλω να μας πει και η Σιντορέλα, αν αυτό το θεωρεί κάποιες φορές συν, κάποιες πλην, δηλαδή έχεις αντιμετωπίσει κάποιες περίεργες καταστάσεις, επειδή μπορεί να είσαι όντως τραγουδίστρια στον δρόμο και να δεχτείς κάποια παραπάνω πειράγματα από το κανονικό και να μην εκτιμήσουν ουσιαστικά το ταλέντο σου και να δημιουργηθούν προβλήματα. Η αλήθεια είναι πως δεν μου έχει τύχει στο δρόμο αυτό, πιο πολύ στα μαγαζιά και στο live στο TikTok που γράφουν, ας πούμε, μπαίνει όποιος θέλει και γράφει ό,τι θέλει, όπως τα ξέρετε. Καλά, είναι και η χέρια, πιο πολύ είναι επάγγελμα αυτό που κάνουν, δηλαδή είναι δουλειά για αυτούς. Μπαίνουν να βρίσκουν μόνο αυτό τους ενδιαφέρει. Για να λέει, να, εγώ είμαι αυτός που έκανε αυτή την κίνηση εκεί, στην παρέα του. Ναι, βέβαια είναι πολύ λίγοι, δηλαδή στο TikTok, δεν είναι πολύ, επειδή είναι, ασχολούμαι μόνο με τη μουσική, κάνω live μόνο όταν τραγουδάω και μπαίνουν κάποιοι τώρα και γράφουν διάφορα, αλλά είναι πάρα πολύ λίγοι, για καλή μου τύχη. Εμένα αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση είναι ότι έχεις μια φωνάρα, έχεις και ένα παρουσιαστικό πάρα πολύ καλό. Δισκογραφικά έχεις κάνει κάτι? Έχω γράψει κάποια τραγούδια που μου έχουν δώσει, δεν είναι δικά μου. Τα έχω ηχογραφεί στο στούντιο, είναι έτοιμα και περιμένω τώρα την κατάλληλη στιγμή να τα ανεβάσω, να φτιάξω ένα βίντεο κλιπ κλπ. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι εσύ ρυθμίζεις τα οικονομικά της παραγωγής σου, δηλαδή αυτή τη στιγμή αυτό συμβαίνει. Ναι, ναι, τα κάνω μόνη μου όλα και ναι, αυτό τα κάνω μόνη μου. Δεν έχω κάποια δισκογραφική εταιρεία. Ναι, να σου πω, δεν είναι κακό αυτό. Αυτό το κάνουν περισσότεροι αυτή τη στιγμή. Ο καθένας επενδύει στον εαυτό του και προσπαθεί να κάνει πράγματα. Εσύ βέβαια το αξίζεις, το φωνάζω και το τονίζω αυτό το πράγμα, το αξίζεις πάρα πολύ. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι το εξής.
Στα μαγαζιά που έχεις δουλέψει, έχεις δουλέψει με μεγάλα ονόματα. Αν δεν κάνω λάθος, έχεις τραγουδήσει και με το Γονίδι μαζί, έτσι δεν είναι? Ναι. Εκεί δεν σε έχουν δει, δεν σου έχουν πει, ας πούμε, ρε παιδί μου, μας κάνεις πάρα πολύ να το συζητήσουμε. Ναι, με καλούνε σε διάφορα μαγαζιά να τραγουδήσω και με το Όχι, δεν και ο δε κύριος. εννοώ να τραγουδήσεις, εννοώ οι δισκογραφικές εταιρείες που μπαίνουν μέσα δεν σου έχουν κάνει πρόταση για να δισκογραφήσουν μαζί σου. Μου έχουν κάνει κάποιες προτάσεις, αλλά για κάποιο λόγο μετά έχουμε μιλήσει και μετά, ας πούμε, χαθήκαμε και κάπως έτσι γίνεται συνήθως. Αυτός ο Δεν αγώνας... έχει έρθει η κατάλληλη στιγμή. Όχι, εγώ θα το πω διαφορετικά. Είναι ένας αγώνας που δίνουν πάρα πολλά παιδιά και δυστυχώς δεν τα καταφέρνουν όλοι μαζί. Στην προκειμένη περίπτωση όμως η Σιντορέλα, επειδή πραγματικά και επειδή εγώ είμαι άνθρωπος της μουσικής πάρα πολύ και την αγαπάω τη μουσική πάρα πολύ, είσαι ένα ιδιαίτερα ταλαντούχο πλάσμα και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η κίνηση που κάνεις, που είσαι αυτόνομη, ότι δεν παρακαλάς κανέναν, βγαίνεις στον δρόμο, τραγουδάς, συντροφεύεις τον κόσμο, εντελώς δωρεάν, αν κάποιοι θέλουν μπορούν να αφήσουν κάτι. Αυτό για μένα είναι πιο καλλιτεχνικό ακόμα. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, έτσι είναι. Ευχαριστώ πολύ κιόλας. Η αλήθεια είναι που ναι, πηγαίνω και παίζω είτε στον δρόμο είτε στα live, σε μαγαζάκια μικρά. Τα κανονίζω μόνη μου, δεν έχω κάποιον manager ή κάτι. Δηλαδή προσπαθώ να το κάνω μόνη μου. Δεν είναι εύκολο, εννοείται. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και κουραστικό. Και εννοείται δεν θα με χάλαγε να μπω σε κάποια καλή δισκογραφική και να αναλάβει κάποιος κλπ. Αλλά προς το παρόν τα κάνω μόνη μου. Μου αρέσει βέβαια. Απλά είναι πολύ δύσκολο. Γιατί δύσκολο είναι, εκτός από τη μουσική, όλα τα χρήματα που μπορεί να βγάλω από εκεί και ή από τα live, τα δίνω για να σπουδάσω μουσική, κιθάρα, φωνητική, βυζαντινή, οτιδήποτε που έχει να κάνει με τη μουσική. Δηλαδή είσαι εθισμένη μετά της μουσικής. Εθισμένη. Ναι. Παντελώς δηλαδή. Παντελώς. Ενέργεια πηγαίνει εκεί. Πόσο χρόνο είσαι? 29. Είσαι μικρούλα. Okay. Οπότε έχεις μπροστά σου πρόβλημα, οπότε καλά κάνεις και παίρνεις κι άλλα εφόδια μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Τι όνειρα έχεις για τον εαυτό σου? Λοιπόν, τα όνειρα που έχω είναι να μοιράζομαι τη μουσική με τον κόσμο. Όχι μόνο στο δρόμο, δηλαδή θα ήθελα πάρα πολύ να κάνω μεγάλες συναυλίες κλπ. Συνεργασίες θα ήθελες να κάνεις? Και συνεργασίες θέλω να κάνω. Και μεγάλες συναυλίες και να μ' ακούσει όλος ο κόσμος. Δηλαδή θέλω να μοιραστώ τη μουσική μου με όλο τον κόσμο. Όταν είσαι στον δρόμο και τραγουδάς, τι είναι αυτό που σου έχει μείνει πιο πολύ στη μνήμη, που λες όταν είχα πάει εκεί είχε συμβεί αυτό? Γενικώς στον δρόμο έχουν συμβεί διάφορα. Έρχεται ο κόσμος, ας πούμε, έχουν έρθει κάποιες φορές κάποιες γυναίκες και κλαίνε, συγκινούνται. Και ένα περιστατικό φοβερό. Είχαμε πάει μια φορά στην Ύδρα μαζί με άλλους δύο μουσικούς και παίζαμε κάποια ισπανικά τραγούδια στην αρχή. Μόλις είχαμε ξεκινήσει και κατεβαίνει ένας κύριος με δύο γυναίκες και το παιδί του. Κατεβαίνει από ένα σκάφος και χορεύανε λίγο αυτά τα Latin κλπ. Και έρχεται και μας αφήνει ένα χαρτονόμισμα. Τσαλακωμένο. Και λέμε θα είναι ξένο χαρτονόμισμα και σε κάποια φάση το ανοίγουμε και μας είχε πετάξει 500 ευρώ. Μπράβο του. Και είχαμε πάθει πλάκα. Ναι. Να πετάξουν χαρτονόμισμα, ας πούμε. Μάλλον θα ήταν της πατρίδας του τα τραγούδια και θα του άρεσε πάρα πολύ, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι. Και είσαι και πάρα πολύ καλή, αυτό το τονίζω αυτό, γιατί εμένα πραγματικά σου μιλάω, μου κάνει εντύπωση. Είσαι το μοναδικό άτομο που με έχει προκαλέσει να μπω στο προφίλ του και να κάτσω να το ελέγξω ολόκληρο. Δηλαδή, ναι, και μάλιστα όλα. Με φώνες, μου λέει άκου και αυτό, άκου και εκείνο, ναι. Άκου και το άλλο. Ναι, δηλαδή δεν μου έχει ξανατύχει κάτι τέτοιο. Πραγματικά σου μιλάω και επειδή εγώ αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική ως άνθρωπος που έχει κινηθεί στις παραγωγές μέσα και τέτοια πράγματα και ξέρω πάρα πολύ καλά το τι σημαίνει να βγαίνει ένας καλλιτέχνης στον δρόμο, να δίνει τη δική του μάχη, να περιμένει να του ανάψει πράσινο φως η τύχη για να περάσει μπροστά.
Βέβαια, χάρηκα πάρα πολύ μαζί σου όταν έμαθα ότι έχει δουλέψει σε μαγαζιά, ότι έχει κάνει και έχει δουλέψει με το Γονίδι, έχει δουλέψει με αρκετού καλού καλλιτέχνε. Που σημαίνει αυτό ότι εσύ είσαι ένα άτομο το οποίο είναι έντιμο με τον εαυτό του. Δηλαδή, θέλει να πα έντιμα στη δουλειά αυτή μέσα και με σωστό δρομολόγιο. Είπε ότι, ναι, είπες ότι ήδη παίρνει εφόδια συνέχεια με βυζαντινή μουσική κλπ. Είπε ότι βάζει από την τσέπη σου λεφτά για να φτιάξει παραγωγέ σου. Αυτό είναι ένα έντιμο τρόπο και σου δίνω συγχαρητήρια γι' αυτό. Θα ήθελα να ρωτήσω και τη Σιντορέλα γενικά την άποψή τη για τον μεγάλο μουσικό διαγωνισμό, του Eurovision, και πώ τη φαίνεται όλη αυτή η διοργάνωση. Βέβαια, θα μα πει και για τη συμμετοχή τη Σάτι, που ενώ ήταν μια πάρα πολύ καλή τραγουδίστρια, τη άνοιξαν φυσικά και διάπλατα οι πόρτε πλέον. Ναι. Αγαπώ Eurovision, εννοείται πως θέλω να πάω κάποια στιγμή, δηλαδή μακάρι να μου τύχει αυτό. Και η Μαρίνα Σάτι φοβερή, μου αρέσει πάρα πολύ, είναι αξιόλογη καλλιτέχνητα. Μου αρέσει πάρα πολύ η Μαρίνα Σάτι και στη Eurovision ήταν απίστευτη, φοβερή. Το ερωτηματικό που υπάρχει είναι το Σιντορέλα, από πού βγαίνει, είναι το κανονικό σου όνομα αυτό? Ναι, είναι το κανονικό μου όνομα. Είναι 4 νότες. Σιντορέλα. Το έβαλαν οι γονείς μου γιατί γενικώς είμαστε καλλιτεχνικό σόι. Δηλαδή όλοι οι θείοι μου παίζουν μουσική, παίζουν κάποιο όργανο κλπ. Και η μαμά μου τραγουδάει, έτσι έχει καλή φωνή. Δεν έχει ασχοληθεί επαγγελματικά, αλλά τραγουδάει. Και έτσι σκέφτηκα να μου βγάλουν αυτό το. Η καταγωγή μου είναι από την Αυλώνα, Αλβανίας. Και έχω γεννηθεί εδώ, στην Αθήνα. Και αυτό. Ναι. Πολύ ωραίο όνομα. Γιατί, ξέρεις, και πολύ συνήθως, ευφιέστατο, δηλαδή, το όνομα. Πανέξυπνο. Γιατί, και σε ρώτησα από την καταγωγή σου, γιατί συνήθως βγάζουν Γιώργος, Ελένη, Σταύρος, Μαρία κτλ. Σιντορέλα, ας πούμε, γιατί εσύ γιορτάζεις τον Αγίον Πάντων, γιορτάζεις. Ναι. Είναι λογικό, ξαναβείς τη γιορτή σου. Οπότε για σένα η σημαντικότερη γιορτή είναι τα γενέθλιά σου. Τι ζώδιο είσαι? Ζυγός. Ζυγός σημαίνει ότι γεννηθεί Οκτώβριο ή Νοέμβριο. 29 Σεπτεμβρίου. Α, είσαι στις πρώτες μέρες. Ναι, είσαι ναι. πρώτες είναι μέρες. Τον παθαίνω, ναι. Α, οπότε πλησιάζουν τα γενέθλιά σου τώρα. ναι, δυστυχώς. Γιατί, κλείνει τα 30, εντάξει. Να σου πω. Σε καταλαβαίνω, γιατί και εγώ την ημέρα των γενεθλίων μου πάντα είμαι στα χειρότερά μου. Στα χειρότερα μου. Δηλαδή, δεν γιορτάζω ποτέ τα γενέθλιά μου, δεν θέλω ποτέ να με παίρνει κανένα τηλέφωνο για χρόνια πολλά. Εκεί τι, λέω ψέματα. Εντάξει. Λέω ψέματα. Δεν λες, αλλά δεν είναι ωραίο αυτό. Η μέρα χαράς είναι. Ειδικά για τη Σιντορέλα που είναι. Η Σιντορέλα είναι, εντάξει, λέω για μένα εγώ, αλλά την καταλαβαίνω και κατανοώ ακριβώς αυτό που κάνει. Δηλαδή δεν είναι. Σιντορέλα, σε ένα ποιο είδος μουσικής είναι αυτό που σε εκφράζει καλύτερα? Μ' αρέσει πάρα πολύ το φλαμένκο, ισπανικά. Μ' αρέσει πάρα πολύ και η μουσική και ο χορός τους και τα πάντα όλα. Και από ελληνικά τα έντεχνα, δηλαδή, για να δώσω να καταλάβω, Αλκίνο, Ιωαννίδη, Τσαλιγοπούλου, Αλεξίου, αυτό το στυλ. Δεν είσαι της pop? Έτσι και έτσι, ναι. Είμαι λίγο, θα έλεγα, λίγο. Πάντως η εμφάνισή σου και η φωνάρα που έχεις και τα λοιπά, εγώ θα βλέπω ότι για μια δεκαετία θα μπορούσες άνετα να κάνεις πάρα πολλά πράγματα μέσα στην pop μουσική σκηνή. Με τους τράπερς θα συνεργαζόσουν? Ναι. Δεν έχω θέματα. Μπορώ να συνεργαστώ με όλους. Δεν κολλάω. Μα γιατί να κολλήσεις τους ή άλλους? Η τράπ είναι η μουσική του σήμερα. Μας αρέσει, αυτό είναι. Έχει τύχει ποτέ να συναντήσεις, μια και είστε και από την ίδια καταγωγή, είχατε και παρόμοιο μάλλον όταν ξεκίνησε η Φουρέιρα, αλλά να συναντηθείτε κάπως, να μιλήσετε σε κάποια σκηνή? Υποθέτω ότι σ' αρέσει, έτσι, σαν τραγουδίστρια. Ναι, πιστευτή. Λοιπόν, δεν έχω συναντηθεί ποτέ. Θα ήθελα πολύ να την δω από κοντά και να μιλούσαμε, ναι. Εγώ να σου πω την αλήθεια μου, είμαι φαν της Dua Lipa. Το πάω αλλού. Πήγε αλλού εσύ τώρα. Το πάω αλλού. Dua Lipa, Dua Lipa. Συγγνώμη, δεν το άκουσα. Dua Lipa. Α, Dua Lipa. Του αρέσει, ναι, εντάξει, Dua Lipa. Ναι, εντάξει, κοίταξε.
Πώς την είπαμε, Η Φουρέιρα. Η Φουρέιρα, ναι. Λοιπόν, η Φουρέιρα, sorry. Χωρίς μυαλό. Η Φουρέιρα, ξέρω. Λοιπόν, ναι. Θυμάται την Dua Lipa, ξέχασε τη Φουρέιρα. Ναι, μπράβο, ναι. Είναι η θητεία. η Φουρέιρα είναι πάρα πολύ καλή. Θεωρώ ότι είναι η κορυφαία, είναι η βασίλισσα της pop μουσικής σκηνής στην Ελλάδα. Αλλά, είναι στη... Αλλά αυτή την περίοδο, ιδιαίτερα τον τελευταίο ένα χρόνο, ας πούμε, δεν είναι αυτό που περιμένω. Δηλαδή δεν έχει μια εξέλιξη. Είναι στάσιμη. Ψηλά, αλλά στάσιμη. Εννοείς έχει το ίδιο στυλ τραγουδιών. Όχι, γενικά στάσιμη. Δηλαδή δεν βλέπω κάτι παραπάνω που θα περίμενα. Γιατί μας είχε συνηθίσει να έχει κάθε χρόνο ένα επίπεδο να ανεβαίνει πιο πάνω. Τώρα θα ήθελα κάτι καινούριο. Ας πούμε, θα ήθελα τη Σιντορέλα. Μ' αρέσει και το όνομα. Μ' αρέσει πάρα ναι, πολύ. Και ένας καλλιτέχνης που θα ήθελες να συνεργαστείς, ένας τραγουδιστής. Είναι πάρα πολύ γενικός. Θα ήθελα να συνεργαστώ με τον Ταλάρα, με τον Αλκίνο, με την Αλεξίου, που παιδιά η Αλεξίου δεν τραγουδάει πια, εντάξει, αλλά πολύ θα ήθελα. Είσαι πιο πολύ προς το έντεχνο, δηλαδή. Σιντορέλα, ναι. όπως σε κόβω, άρα, με τις επιλογές που κάνεις, όπως σε κόβω, θα κάτσεις σπίτι σου. Γιατί θέλεις. Γιατί αυτό το είδος μουσικής, ναι. Πιο... Αυτό το είδος μουσικής είναι πάρα πολύ δύσκολο και πλέον έχει περάσει πάρα πολύ πίσω. Το είδος μουσικής γενικά αυτό. Πού είσαι, δηλαδή, Ποσειδώνα, να τον ναι. ακούσεις τι λέει. Είναι, του αρέσει, του αρέσει, αυτή είναι η πραγματικότητα. Εγώ πιστεύω ότι... Και... Κάτσε, ο Μάλα μας, ας πούμε, με την Καραπατάκη που τραγουδάνε και κάνουν συναυλίες, γίνεται στις συναυλίες του στο Αδιαχώρητο. Κοιτάξτε, και με το Κώστα Μπίγαλη γίνεται το Αδιαχώρητο. Δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Α, οκ. Okay. Ναι. Ναι, δηλαδή κάποιοι καλλιτέχνες είναι η ιστορία τους βαριά και μαζεύουν πάρα πολύ κόσμο. Το θέμα είναι όμως να μην σε οδηγεί η ιστορία, το παρελθόν σου, αλλά να υπάρχει ένα παρόν και ένα μέλλον. Το παρόν και το μέλλον το φέρετε εσείς, τα νέα παιδιά. Και εσύ μάλιστα, έτσι εγώ όπως έχω ακούσει τη φωνή σου προσεκτικά και μου άρεσε πάρα πολύ η εμφάνισή σου, όλα αυτά τα πράγματα, θα ήθελα πάρα πολύ να γίνεις της μοδός και μετά να περάσεις το έντεχνο, αυτό που σου αρέσει πάρα πολύ. Εννοείς το πιο εμπορικό. Ναι, θα ήθελα πολύ να είσαι στο εμπορικό κομμάτι αρχικά. Δηλαδή εγώ έτσι το βλέπω. Ναι. Πάντως γενικώς τραγουδάω διάφορα είδη, δηλαδή δεν έχω θέμα και πώς μπορώ να τραγουδήσω και τέχνα και λαϊκά και λαϊκά, εντάξει. Εδώ τολμάς και λες φλαμέγκο, θα κολλήσει την πω, δηλαδή είναι δυνατόν. Γι' αυτό το λέει ο Θοδωρής, επειδή σε έχουμε ακούσει και έχεις δηλαδή μεγάλη γκάμα τραγουδιών που θα μπορούσες ας πούμε να πεις και οπωσδήποτε για την είσοδό σου στο να... γίνεις γνωστή Εβραίος, γιατί προφανώς έχεις και fan club και σε γνωρίζουν πολύ, αλλά στο να γίνεις γνωστή δυστυχώς πρέπει πρώτα να πεις κάποια εμπορικά, υποθέτω, τραγούδια, ο Θοδωρής τα ξέρει καλύτερα, και μετά να δηλαδή, ξέρεις τι γίνεται. Είναι το πιο απλό. Αρέσει. Αυτό που έλεγα και στη δεκαετία 90, τότε που στις παραγωγές ήμουνα ακριβώς από δίπλα, είναι μια δεκαετία που έχω ζήσει έντονα, εκεί γεννήθηκαν πάρα πολλά πράγματα. Αυτό που έλεγα σε όλους είναι ότι εντάξει, παιδιά, το όνειρο μπορεί να το υλοποιήσεις, αρκεί πρώτα να υπάρχει ένα μεγάλο κοινό μπροστά. Για να έχεις κοινό, θα πας στο εμπορικό είδος μουσικής πρώτα και μετά μπορείς να κάνεις την επιλογή σου και να παρασύρεις 100-200 άτομα μαζί σου για να κάνεις αυτό που θέλεις. Καταλαβες. Και εσύ είσαι μικρούλα, ναι, τώρα για να πας αυτό το είδος μουσικής. Θεωρείς ότι γενικά υπάρχει μία αδικία, ίσως από και τηλεοπτικά και από τα site και από τον τρόπο που προωθούνται κάποια παιδιά, κάποια ταλέντα, ότι δεν ανοίγουν εύκολα πόρτα για νέα ταλέντα και βλέπεις τους ίδιους και τους ίδιους. Δηλαδή έχεις νιώσει κάποιες φορές ότι αδικείς, ότι μπορεί να προβάλλεται μια κοπέλα η οποία έχει πολύ λιγότερο ταλέντο από σένα. Το έχεις νιώσει αυτό? Βέβαια, το έχω νιώσει. Ναι, είναι, δηλαδή το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές και με το Θοδωρή, ότι κάποιες φορές ενώ υπάρχουν, βέβαια, και μέσα από το TikTok, γιατί έχεις πάρα πολλούς fans, οπωσδήποτε βγαίνει το ταλέντο, αλλά η πόρτα για να ανοίξει και να σε μάθει κάποιος, νομίζω, Εβραίος, να γίνει γνωστή, δυστυχώς ή ευτυχώς είναι η τηλεόραση, ίσως είναι και το show, όπως και το Just the Two of Us, που αναδείχθηκαν και από εκεί πάρα πολλά πρόσωπα, και τηλεοπτικά TikTok, και μέσα από το site. Το TikTok site που κάνει, φέρνει κόσμο τώρα. Ναι. Έτσι, δηλαδή δεν είναι αστείο. Το TikTok mm-hmm. για μένα αυτό που κάνεις είναι σημαντικό και ειδικά τα live σου που τα βγάζεις όλα στον αέρα, που κρατάς συντροφιά στον κόσμο, που μετά μένουν τα βίντεο μέσα, βλέπεις τι γίνεται. Είναι ο νέος τρόπος επικοινωνίας χωρίς να έχεις ανάγκη κανέναν από τις τηλεοράσεις και να κάνεις δημόσιες σχέσεις αναγκαστικές. Να σου πω, ναι. Είναι πάρα πολύ καλή διαφήμιση και γενικώς τώρα έχω ξεκινήσει. Δηλαδή, 1,5 μήνα έχω που κάνω τα live και γίνεται χαμός στο TikTok.
Πάει πάρα πολύ καλά. Λίγο. Ναι. Mm. Και στην πορεία θα σε μάθουν και άλλοι και άλλοι και άλλοι και άλλοι και θα γίνει χαμός. Να σου πω, είσαι μια πολύ ωραία κοπέλα. Είσαι μια κοπέλα η οποία έχει δουλέψει σε νυχτερινά μαγαζιά. Είχες ανταγωνισμό, είχες κόντρες σε αυτούς τους χώρους μέσα? Δεν είχα κόντρες, γιατί επειδή έκανα ένα άλλο στυλ γενικώς. Δεν τραγουδούσα, ας πούμε, λαϊκά. Εγώ έβγαινα, ας πούμε, στο Βέγκας που τραγουδούσα με το γονίδι. Έβγαινα με την κιθάρα, έλεγα άλλο στυλ, κάποια ισπανικά, κάποια έτσι έντεχνα. Τελείως διαφορετικό στυλ από τις άλλες κοπέλες. Οπότε δεν υπήρχε και τόσο ανταγωνισμός, μπορώ να πω. Ήσουν στην έναρξη, δηλαδή, του προγράμματος. Ναι, στο πρώτο πρόγραμμα. Οπότε δηλαδή δεν έχεις βιώσει κόντρα. Πάλι καλά, γιατί ξέρεις, αυτό θα ήταν μια άσχημη εμπειρία. Γιατί ξέρω εγώ από κόντρα στα καμαρίνια μέσα να γίνεται όλα να δεις. Καλά, όσο πιο πολύ βέβαια αναγνωρίζεις και ανεβαίνεις, τόσο πιο δύσκολο. Μια πολύ ωραία παρέα στα καμαρίνια πίσω, γίνονταν χαμός, κάναμε πάρτι και έχουμε κρατήσει πολύ καλές φιλίες. Πάντως στο Βέγκας ήταν να πάμε αρκετές φορές και δεν πήγαμε ποτέ εμείς. Θα την είχαμε συναντήσει εκεί. Ναι. Γιατί ναι, ήταν άσχημο. Λίγο δύσκολη με τη νύχτα εμείς. Ναι, δεν το έχουμε και πάρα πολύ. Ναι. Είναι γεγονός αυτό. Όχι, μας αρέσει να βγαίνουμε, απλά μας παίρνει ο ύπνος συνήθως. Ναι, είναι μετά τη 1-2 η ώρα αρχίζει η πτώση. Ενώ κάποτε μόνο ξενύχτοι ήμασταν. Τέλος πάντων, μου είπες πριν ότι ετοιμάζεις κάποια πράγματα εσύ και θέλεις να κάνεις ένα βίντεο κλιπ δικό σου. Αυτό πότε πρόκειται να συμβεί, εάν συμβεί? Σύντομα, πιστεύω από Σεπτέμβριο θα ξεκινήσω να ασχολούμαι λίγο με αυτό. Έχω φτιάξει ένα τραγούδι. Το τραγούδι αυτό είναι φτιαγμένο για σένα, δεν είναι διασκευή τίποτα? Όχι, φτιαγμένο για μένα, ναι. Είναι έχω ένα ελληνικό και ένα ισπανικό τραγούδι. Και σκέφτομαι να τα κάνω και τα δύο, να τα ανεβάσω, να τα διαφημίσω κλπ. Έχεις κανάλι στο YouTube? Έχω, αλλά δεν έχω ασχοληθεί πολύ με το YouTube. Πιο πολύ ασχολούμαι με τα social, με το Αυτό Facebook. Αυτό λέει, οπότε και το τραγούδι που θα φτιάξεις θα το ανεβάσεις, υποθέτω, στο δικό σου κανάλι, έτσι δεν είναι? Ναι, θα το ανεβάσω στο YouTube, σε όλα τα social media. Ναι, το θέμα είναι όμως ότι μπορεί να πάει σε κάποια δισκογραφική εταιρεία. Καλά, ναι, σίγουρα, βέβαια. Δηλαδή, εγώ ας πούμε, έτσι όπως τη βλέπω τη Σιντορέλα, θα μου άρεσε πάρα πολύ να τη δω στην Spicy Music. Θα της πήγαινε πάρα πολύ αυτή η εταιρεία. Και ίσως είναι ευκαιρία τώρα να σε δουν και μερικοί άνθρωποι του χώρου και να καταλάβουν ότι ξέρεις κάτι, υπάρχει χρυσάφι εκεί έξω και ένα από τα χρυσά παιδιά είσαι κι εσύ. Έτσι. Δεν είναι. Ναι, μα το Θεό που σου έδωσε ταλέντο αυτό, γιατί πραγματικά σου μιλάω, εγώ συγκινήθηκα πάρα πολύ. Έχεις πολύ ωραία φωνή. Έχεις και πολύ ωραία φωνή και πολύ ωραία παρουσία, είσαι και ένα ευγενικό πλάσμα, πάρα πολύ. Δεν θα ξεχάσω ποτέ όταν μιλάγεις με τον Πιτσιρίκη πώς μιλάγες. Γιατί ξέρεις, εκεί μου κάνει εντύπωση. Εγώ δεν ήξερα ότι τραγουδάει. Δηλαδή βλέπω ξαφνικά μπροστά μου μια εικόνα με ένα Πιτσιρίκη, κάνει να το θαυμάζει, λέω ηθοποιός θα είναι. Έτσι όπως μου είπανε. Λέω κάποια, γιατί ξέρω, με ηθοποιός δεν πάω καλά εγώ. Δεν συγκρατάμε ποτέ και δεν θυμάμαι και πρόσωπα. Λέω ηθοποιός θα είναι, γιατί λέω, κάτι σου έλεγε αυτόγραφο, κάτι τέτοιο σου έλεγε. Και λέω, κάτσε να δω, κοίταξε τι ευγενέστατο πλάσμα. Λέω, σε ποιο σύριαλ να παίζει. Έτσι ακριβώς λέω. Σε ποιο σύριαλ να παίζει, να πάω να τη δω. Και ξαφνικά ξεκινάς και τραγουδάς. Και λέω, κοίτα εδώ τι γίνεται. Και ακούω μια φωνάρα που μου άρεσε πάρα πολύ. Και μετά μπήκα στο προφίλ σου, σου είπα ότι σπάνια μπαίνω σε προφίλ εγώ μέσα και το πρόσεξα πάρα πολύ και μ' άρεσε ιδιαίτερα. Έχεις ανεβάσει πάρα πολλά βίντεο. Από ποια μέρη είναι τα βίντεο αυτά που έχεις ανεβάσει? Από διάφορα μέρη της Ελλάδας. Από Χαλκίδα, από Νάφλιο, από Τρίπολη, από Αθήνα, από παντού. Ναι. Αυτά τα βίντεο τα τραβάνε φίλοι μου και μου τα στέλνουν. Γιατί ωραία. Εγώ το έχω και κάνω το live στο TikTok και δεν μπορώ να τραβάω βίντεο. Σωστά. Και έτσι με τραβάνε οι φίλοι μου, γιατί αυτό κάποια βίντεο είναι κουνημένα, είναι λίγο... Ναι. Εντάξει, όλα μέσα πρόγραμμα είναι με το κινητό το τραβάς. Να σου πω, στην Αθήνα πού έχεις παίξει το δρόμο? Σε διάφορα μέρη, στο Ήλιον, στο Μαρούσι, στην Γλυφάδα, στο κέντρο της Αθήνας, παντού πηγαίνω. Στο κέντρο Παπασερμού ή Μοναστηράκη? Εκεί πέρα πηγαίνω, πιο σπάνια πηγαίνω στην Ερμού, πιο πολύ πηγαίνω στο Ήλιον, ναι. Σε ένα πεζόδρομο που έχει στο Ήλιον, πολύ ωραίο, στο Μαρούσι και στη Γλυφάδα. Και πηγαίνει. Είναι κοντά. Γλυφάδα μεταξάπας, ε. Ναι, εκεί πέρα που είναι ο πεζόδρομος με τα μαγαζιά. Ναι, το πέρασμα το μεγάλο. Πάντως, να σου πω, επειδή αυτό στο εξωτερικό έχει ανέβει πάρα πολύ η καλλιτέχνη του δρόμου και μάλιστα
στο TikTok πρόσεχα, γιατί μετά από σένα που άρχισα να προσέχω αυτά του δρόμου και τα λοιπά, και πρόσεχα μάλιστα και μια πιτσιρίκα παίζει ένα βιολί στο εξωτερικό και γίνεται χαμός μαζί της. Ναι. Δηλαδή οι καλλιτέχνες του δρόμου αυτή τη στιγμή στείλουν κάτι ωραίο, ρε παιδί μου, κάτι γίνεται μέσα από αυτή την ιστορία. Ισχύει. Πόσα χρόνια είναι αυτό με τους καλλιτέχνες στον δρόμο, δηλαδή πρέπει να είναι μια πενταετία, εξαετία, δεν είναι παραπάνω αυτό. Καλλιτέχνες του δρόμου υπήρχαν από πολύ παλιά. Γενικώς εγώ το κάνω αυτό, φαντάσου, 9 χρόνια, 8 χρόνια. Ναι, το κάνω 8 χρόνια. Είναι και μια Και... μορφή, ας το πούμε, επανάστασης στο τραγούδι, πέρα από το ότι υπάρχει πάρα πολλά χρόνια και τώρα βλέπουμε και αυξάνεται, γιατί κάποτε υπήρχε και ο ενδιασμός το ότι επειδή είμαι μεγάλο ταλέντο δεν θα βγω στον δρόμο να τραγουδήσω. Πλέον είναι αυτό που λέμε μια μορφή επανάστασης, στο ότι όταν έχεις ταλέντο μπορείς να λάμψεις παντού. Δεν υπάρχει δηλαδή πια αυτό το, ας το πούμε, το ταμπού ότι εάν είμαι καλός τραγουδιστής δεν βγαίνω στον δρόμο να τραγουδήσω. Γι' αυτό και αυτό που λέει ο Θοδωρής, έχουμε συναντήσει και πάρα πολλά νέα παιδιά και στον δρόμο που τραγουδάνε, που έχουν μια και υπέροχη παρουσία και υπέροχη φωνή και μια αξιοπρεπέστατη παρουσία. Δηλαδή δεν έχει διαφορά στο να πας σε ένα live σε ένα μαγαζί μικρότερο, δεν σου λέω για stage, για μεγάλα, από το να ακούσεις μια πολύ ωραία φωνή στον δρόμο. Και αυτό θα το βιώνεις κι εσύ από τον κόσμο, δηλαδή το θαυμασμό που σου δείχνει ο κόσμος στον δρόμο. Βιώνω πάρα πολύ από τον κόσμο. Θα μου άρεσε πάρα πολύ να τη δω στο Jack Lounge, στη Α, Γλυφάδα. Θα μου άρεσε πάρα πολύ. Θα της πήγαινε ναι. πάρα πολύ και θα άρεσε πάρα πολύ στον Bauer Μερζά. Λοιπόν, θα Το το οποίο θα προτείνω. ανοίξει τώρα Ναι, το οποίο θα το... ανοίξει το Σεπτέμβριο. Οπότε, εγώ πάντως θα κάνω μια πρόταση σε ένα φίλο μου επιχειρηματία, γιατί πραγματικά αξίζει πάρα πολύ. Να κάνει εμφάνιση σε ένα μαγαζί που ανοίγει τώρα. Ήταν πρώτα στην Άνω Γλυφάδα, τώρα πάει στη Γλυφάδα κανονικά κάτω. Το Jack Lounge. Το ξέρει το μαγαζί αυτό. Όχι, δεν το ξέρω. Εκεί έχουν περάσει από Pix Lux μέχρι όλο ο κόσμο έχει Είναι περάσει από αυτό μουσική το μαγαζί. σκηνή, έτσι, μεγάλη μουσική σκηνή, ας το Ναι, και πούμε. πολύ καλή. Ήταν η Γούναρη στην Άνω Γλυφάδα ήταν. Νομίζω ότι ο Μπάουερ Μερζά, μόλι ακούσει, θα τρελαθεί μαζί σου. Όπω τρελάθηκα κι εγώ, ούτω ή άλλω. Πολύ. Σιντορέλα, είσαι 29 ετών. Είσαι ένα κορίτσι το οποίο κάνει όνειρα. Παίρνει εφόδια μέσα τη μουσική. Στην προσωπική σου ζωή, τι άλλο κάνεις? Λοιπόν, τίποτα. Πέρα από τη μουσική, γενικώς κάνω πάρα πολλά μαθήματα το χειμώνα. Πηγαίνω χορό, πηγαίνω κιθάρα, βυζαντινή, φλαμένκο, Χορεύεις διάφορα. κιόλας. Ωραίο φλαμένκο, ναι. Α, Έχεις τρέλα με το πολύ ωραίο φλαμέγκο, αυτό. έτσι. Ναι, έχω τρέλα, ναι. Αυτό φαίνεται, δεν το συζητάω. Φαίνεται αυτό και τα καλά. Όχι, το λέω γιατί έρχεται και το Το μουσικό, Dance το Dance. Dance Dance τώρα Με τον Νίκο στο Κοκκλώνη, Μέγκα, ναι. δεν είναι. Στο Μέγκα θα πέφτει. Ναι. Δεν ξέρω αν έχει σχέση και με τραγούδι, όχι μόνο ο Όχι, χορός θα χορό, είναι, χορό, ε? χορό, Χορός χορό, θα είναι, χορό. Dance. Αλλά εντάξει, να πάει και χορέψει η Ελληνίδα Σακύρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί είσαι η Ελληνίδα Σακύρα, Ναι, της τέρμα μοιάζει τελείως. πάρα πολύ. Έχει και το ίδιο μαλλί και το πρόσωπο. Είσαι. Ερωτευμένη είσαι? Όχι. Όχι, όχι. Βέβαια, αφού να σου πω, τα έχει πάρει όλα μπάρζα, δεν αφήνει. Περνάει. Ναι. Τελειώνει το ένα φροντιστήριο, πάει στο επόμενο. Πάει μετά Ναι. στο επόμενο, μετά πού να υπάρχει προσωπική Είναι ζωή. ερωτευμένη με το τραγούδι. Ναι, Τελείως. αυτό ο έρωτα είναι ισοπεδωτικό, να Ναι, ξέρει. ναι. Ναι. Δε Όποιο αγαπάει άμα... τη μουσική. Φεύγω τους έρωτες γενικώς, γιατί άμα ερωτευτώ μετά θα αφήσω και μουσική και τα πάντα. Δεν... Έτσι είναι αυτό. Οπότε, γεια σου, μικρούλα, είσαι ακόμα, άστο αυτό, γιατί δεν είναι να το αφήνει. Γιατί πραγματικά σου μιλάω, θεωρώ ότι έχει μπροστά σου μέλλον και μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα, αρκεί να το τολμήσει και να θυσιάσει πράγματα για να γίνει αυτό. Γιατί θα θυσιάσει. Προ το παρόν, θυσιάζει την προσωπική σου ζωή. Έτσι, είναι μεγάλη υπόθεση αυτή. Πάντως, να ξέρει ότι εμεί οι δύο, εγώ εδώ, είμαστε καλύτερα από οι δυο μα και δεν είμαστε μόνα μα. Ναι, σου ευχόμαστε να ερωτευτείς τον τραγουδιστή για να πορευτείτε μαζί. Ναι, γιατί είναι καλύτερα δύο-δύο παρά ένας-ένας, Ναι. ξέρεις. Λοιπόν, Σιντορέλα, νομίζω ότι θα τα ξαναπούμε πάρα πολύ σύντομα, γιατί σίγουρα θα αφήσουμε να έρθει και ο Σεπτέμβρης, να μπει λίγο το φθινόπωρο που είναι πιο Θα τη μελαγχολικά δούμε τα καλέ, πράγματα. θα έρθει στο, θα πάμε στο Ναι. Νάφλιο, θα τη δούμε τη Σιντορέλα Στο τώρα, Ναύπλιο σε μια εβδομάδα. ή στο Ή στο Ναύπλιο ή θα Άστρος. έρθει στο Άστρος, Ναι. οπότε που θα είμαστε εμείς εκεί. Πολύ πιθανό να έρθω στο Άστρο, πολύ πιθανό. Ναι. Το Θα τα πιθανότερο είναι πούμε. και θα σε πιέσουμε και εμείς για να γίνει αυτό. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που είσαι μαζί μας. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα και τηλεοπτικά
το Σεπτέμβριο, πάλι ούτως ή άλλως, και να σου ευχηθώ καλή τύχη να έχεις και καλό τάξιδο να είναι τα δύο τραγούδια, το ελληνικό και το ισπανικό που έχεις επιλέξει για να κυκλοφορήσεις. Και πάντα επιτυχίες, πάντα να έχεις επιτυχίες. Και μάλιστα εμείς εδώ είμαστε για να σε βοηθήσουμε και όσο μπορούμε περισσότερο. Χάρηκα πάρα πολύ.